θα είναι πρώτη Αγίου Δελευταίη και η Δελευταίη θα γίνει πρώτη. Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος μας, Ιησού Χριστός. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ευλογημένοι χριστιανοί της Καλύμνου, αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποίηση και χαρά που βρίσκομαι πάλι κοντά σας. Περάσαμε με την βοήθεια του Θεού τη μεγάλη δοκιμασία της μεγάλης αυτής πανδημίας που λέγεται κορονοϊός και που δεν ξέρουμε αν ήταν κάτι το φυσικό αλλά κάτι το φτιαχτό, ότι και να ήταν όμως ήρθε κατά παραχώρηση Θεού, διότι οι μάρτωνες, οι νομίες, οι δικήσαμε ενώπιόν του, που δεν συνετηρήσαμε, που δεν επίησαμε όσο εκείνος θέλει να συμπληρούμε και να πιούμε. Είναι λοιπόν μια δοκιμασία. Η λεγόμενη πανδημία δεν είναι αυτή η πραγματική πανδημία. Η πραγματική πανδημία είναι η αποστασία μας από τον Θεό μας που τόσο μας αγαπά και μας στέλνει κοντά του και εμείς με τις αμαρτίες μας όλο και απομακρυνόμεθα από εκείνο. Είναι ανάγκη λοιπόν να επιστρέψουμε το Θεό και θα είναι για καλό μας. Εάν θέλετε και εισακούσετε μας, μας λέγει με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, θα φάγετε τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και ούτε θα με υπακούσετε, σας περιμένει μαχαίρι. Τι είναι ο κορονοϊός αυτός, τίποτα. Μπροστά στη μεγάλη οργή του Θεού, η οποία θα βρει όλο το γένος μας των ανθρώπων, εάν δεν μετανοήσουμε. Και ιδιαίτερως αυτών που νομίζουν ότι είναι οι μορφωμένοι, οι πολιτισμένοι, που ξέρουν και φτιάχνουν όπλα για να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Εμείς όμως οι Έλληνες είμαστε ένας άλλος ξεχωριστός λαός. Είμαστε ο ευλογημένος και αγαπημένος λαός του Θεού που πέσαμε στην παγίδα των Δυτικών που παρεπλανήθησαν και αυτοί από τον 18ο αιώνα και μετά πίστεψαν ότι έγιναν ίση με τον Θεό και δεν τους χρειάζεται πια ο Θεός. Και βρέθηκε ένας από τους φιλοσόφους τους που εκήρυξε το θάνατο του Θεού. Παρασυρθήκαμε εμείς, ο ευλογημένος και αγαπημένος λαός του Θεού, από άγνοια. Μόλις είχαμε σταματήσει την Επανάσταση του 1821 και με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας ελευθερώσαμε ένα μέρος της σκλαβωμένης πατρίδας. Στρέψαμε τα βλέμματα προς δυσμάς. Εκεί που νομίσαμε ότι είναι οι πολιτισμένοι και οι μορφωμένοι της Ευρώπης και τώρα ακόμα μετά από 200 χρόνια κάναμε το ίδιο λάθος. Να νομίζουμε ότι κοντά στην Ευρώπη και με την Ευρώπη θα προοδεύσουμε
να πάμε μπροστά. Και αντί μπροστά, γυρίσαμε πίσω σε μια σκοτεινή εποχή όπου η αμαρτία βασιλεύει και γίνεται επίσημα. Μας σύμφωνα με τον νόμο των κρατών της Ευρώπης που επιτρέπει κάθε είδους αμαρτία και αυθαιρεσία και καταπάτηση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων. Πορνίες, μοιχείες, εκτρώσεις, ζευγάρια που μπορούν να ζουν τώρα χωρίς γάμο, ούτε θρησκευτικό και κάθε είδους ανηθικότητα και ξετσικωσιά είναι τα θεάματα και ακούσματα που έχουν οι σημερινοί Έλληνες τηλεοράσεις, τηλέφωνα αυτά. Τα κρατάνε όλοι σαν απελπισμένοι και είναι σκυμμένοι επάνω όλοι και οι κυβερνήτες της πατρίδας μας, πιστοί στην Ευρώπη, για να τους υποστηρίξουν, καταλαμβάνουν τις θέσεις και να απολαμβάνουν τα υλικά αυτά, έγιναν τέλη υποτακτικοί και δεν μπορούν να πούν ούτε ένα όχι σε όλα αυτά που εισηγείται η αμαρτωλή μετανόητη Ευρώπη. Αλλά είπαμε ότι ο Άγιος Θεός αγαπά την Ελλάδα. Οι Έλληνες αγάπησαν τον Χριστό, τον ευεσχέθησαν όταν ακόμα ήταν στη ζωή, την επίγειο. Και ο Χριστός είπε, τώρα που ήρθαν οι Έλληνες να με δω, ήρθε η ώρα που θα δοξαστεί το όνομά μου. Και πώς θα δοξάστεί το όνομα του Θεού. Πάρα πολλοί από τους Αγίους Πάντες που γιορτάζουμε σήμερα και ακούσαμε τους ωραίους ύμνους και τα ιερά κείμενα, τι θυσίες και κόπους και υδρότες έχησαν για την αγάπη του Θεού. Μέσα σε αυτούς υπήρξαν Έλληνες, στον χώρο των Αποστόλων, τον χώρο των εκατομμυρίων μαρτύρων, στον χώρο των οσίων και ασκητών και μέχρι τώρα. Η πατρίδα μας αναδεικνύει Αγίους, όπως είναι ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάρτου. Ακούσαμε την περασμένη Κυριακή της Πεντηκοστής το ωραίο κοντάκι να λέγει «Όταν κατά βάσης γλώσσας διένυνε, διεμέρισε με έθνη ζωή». Όταν του πυρός τα γλώσσα διέρυνε, η σενότητα πάντως σε κάλυψε. Ενθυμούμεθα τότε που εδιδάσκοντο τα αληθινά θρησκευτικά στα σχολεία για τον Μύργο της Μοδέλ. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν από υπερηφάνεια να χτίσουν ένα θεόρατο πύργο που να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Κάτι παρόμοιο που σκέφτησαν και οι Ευρωπαίοι, ότι τα ξέρουν όλα και δεν τους χρειάζεται ο Θεός. Ό,τι καταβάζει λοιπόν ο Θεός,
τας γλώσσας διέταμε. Έφερε σύγχυση σε αυτούς που έκαναν τον πύργο της Βαβέλ, ώστε να μην μπορεί να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Τας γλώσσας συνέχεια και έτσι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χτίσιμο του πύργου της Βαβέλ και να διασκορπιστούν ένας από εδώ και άλλος από εκεί, τα έθνη, τα διεμέρους, άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. Και το ίδιο θα γίνει και με την αμετανόητη Ευρώπη. Αμετανόητη όχι μόνο για τις αμαρτίες που είπαμε, αμετανόητη και για τις αιρέσεις που συντηρεί από υπερηφάνεια και δεν θέλει να ταπεινωθεί. Η αίρεσης του παπισμού, η αίρεσης του προτεσταντισμού, τον παπισμό ο Πάπας θέλει να πιστεύει ότι είναι πρώτος και αλάθητος. Στον προτεσταντισμό ο κάθε προτεστάντης θέλει να πιστεύει ότι είναι αλάθητος. Αλλά όπως ο Θεός διεμέρισε τα έθνη τότε τον πύργο της Βαβέλ, έτσι θα τα διαμερίσει και τώρα η Ενωμένη Ευρώπη θα πάψει να είναι ενωμένη. Και οι Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πάψουν να έχουν την δύναμη που έχουν, διότι ο Θεός θα τους εγκαταλείψει. Διότι ο Θεός διασκορπίζει ως τα ανθρωπαρέσκοντα. Όταν του πυρός της γλώσσας διέδινε εις ενότητα πάντας εκάλεση. Μέσα στην Εκκλησία την μία Αγία Καθολική και Αποστολική την Ορθόδοξα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο Κύριος έστειλε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και φώτισε τους Αποστόλους και τους εγέννησε από σοφία και δύναμη, ώστε να τολμούν να εμφανίζονται ενώπιον της τότε ανθρωπότητος και να κηρύττουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Το έργο αυτό των Αποστόλων συνεχίζει η Εκκλησία μέχρι σήμερα. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας συνεχίζει να αναδεικνύει Αγίους και τιμά πάντα τους Αγίους και ιδιαίτερα τη σημερινή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή που ονομάζεται και Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ο Χριστός μας λοιπόν, η Παναγία μας, οι Άγιοι Πάντες σκεπάζουν την Ελλάδα μας. Γι' αυτό ούτε εμφανίστηκε και ούτε θα εμφανιστεί η επιδημία αυτή εδώ. Οι πρώτοι λοιπόν θα γίνουν τελευταίοι. Έλεγχα της υπερηφάνειάς τους. Και οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι για την ταπείνωσή τους. Διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινείς δε δίδωση χάρη. Διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγει στους μακαρισμούς
μακάρι οι φτωχοί το πνεύμα, δηλαδή οι ταπεινοί, ότι αυτό εστί η βασιλεία των ουρανών. Ας κραβηθούμε λοιπόν, αδελφοί μου και αδελφοί μου, ταπεινοί. Η Ελλάδα μας που έφτασε στον κολοπόδα της δόξας και του πολιτισμού και μέχρι σήμερα η ελληνική μας γλώσσα είναι το στολίδι της Οικουμένης και με αυτήν ακούμε τα λόγια των Αγίων Αποστόλων του ίδιου του Κυρίου μας το Ευαγγέλιο σε όλες τις Άγιες Γραφές που είναι γραφές την αφάνατη ελληνική γλώσσα και η Θεία Λειτουργία μας που συνέθεσε ο Άγιος Βασίλειος και τη συντόμευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι και αυτή γραμμένη στην ωραία γλώσσα των γλωσσών που κανείς μορφωμένος και επιστήμονας σε Ευρώπη, Αμερική και σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να θεωρείται τέλειος εάν δεν έχει γνώση της ελληνικής γνώσης. Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί έχουν πανικοβληθεί με αυτή την επιδημία του κορονοϊού. Τους έχει πιάσει κατάθλιψη και λένε τι θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ανδρίζεστε και κρατεούστα ημών η καρδία. Πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Όσοι έχετε την ελπίδα σας στο Θεό να έχετε γενναίο πρόβλημα και δυνατή ψυχή και να μην φοβάστε το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, διότι όλα αυτά τα σκέπτονται τα έθνη, δηλαδή οι δωρολάτες. Εμείς λέμε κάθε μέρα και κάθε ώρα το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, τον Άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα. Και μας το δίνει, δεν μας το στέρισε μέχρι τώρα. Ούτε από εδώ και πέρα θα μας το στερήσει. Αρκεί να έχουμε πίστη, ελπίδα, υπομονή και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αυτός. Αυτή θα πρέπει να είναι πρωί βράδυ η προσευχή μας. Ελπίδα λοιπόν και πίστη στο Θεό, στο Χριστό μας, ο οποίος μας λέει εν το κόσμο δεν ψηλέξετε, αλλά θα αρσείτε. Εγώ δεν νίκηκα τον κόσμο. Θα έχετε θλίψει στον κόσμο. Για τον κορονοϊό, για διαφόρους λόγους. Αλλά έχετε θάρρος. Εγώ είμαι κοντά σας, εγώ νίκησα τον κόσμο. Ο οποίος μας λέγει, μη ταρασέστε ημών η καρδία. Πιστεύετε εις εμέ. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Μην έχετε ταραχή στην ψυχή σας. Πιστεύετε στον Θεό, τον ουράνιο Πατέρα μου και σε εμένα, τον μονογενή του Υιό. Πίστης λοιπόν και ελπίδα, αλλά και ταπείνωση. Ήρθε η ώρα να ταπεινωθούμε όλοι, να κόψουμε τα αμαρτωλά θελήματά μας, την υπερηφάνειά μας, να δώσουμε το χέρι ένας τον άλλο
και να πούμε συγχώρομαι αδελφέ μου. Συγχώρομαι αδελφή μου και ο Θεός συγχωρέσει σου. Να μην κρατάμε κακίες. Ο Χριστός από τον Σταυρό του μας συγχώρεσε και μας συγχωρεί όλους. Και εμείς πρέπει να συγχωρούμε αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αυτό που λέμε στον Πατερικό κάθε μέρα και ώρα. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές μας. Συγχώρεσέ μας Κύριε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τις αμαρτίες ο ένας του άλλου. Και η προσευχή μας να είναι πάντα προσευχή ελπίδας. Η ελπίσμα πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία Δόξας, την βάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού. Φύλαξόν με, υπό τη σκέπη σου. Η Παναγία η Ελεούσα να ελεεί και να σκεπάζει την κάλυμνα, ωραία και αγιασμένο νησί, που όπου περάσεις θα δεις μία εκκλησία και ένα σταυρό. Τα δωδεκάνησα μας, εκεί θα δει κανείς όπου και να περάσει τις εκκλησίες και τους σταυρούς. Η πατρίδα μας στην Ελλάδα που πρόσφερε και προσφέρει τους Αγίους, οι οποίοι με συντέλουν τον Θεό και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί με όλους μας. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Amen.